την ανακοίνωσή σας ότι θεωρείτε άδικες τις αποφάσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τα νέα μέτρα και το επόμενο διάστημα ενδέχεται να κατεβείτε σε κινητοποιήσεις. Ποιες είναι ακριβώς οι ενστάσεις σας και τι θέλετε εσείς σαν επιχειρηματίες? Εμείς άτυπα εδώ και αρκετό καιρό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά κάποιο τρόπο σαν lockdown, λόγω ότι στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων μας μπορούμε και βάζουμε μόνο εμβολιασμένους, το οποίο αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% του πελατολογίου που έχουμε. Στους εξωτερικούς χώρους που είχαμε τη δυνατότητα, όσο χειροτερεύει ο καιρός, και με τα νέα μέτρα μας εγκλωβίζει και τους εξωχώρους, οπότε τα καταστήματά μας παραμένουν με λιγότερο από 50% δυναμική που να μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν έχουν καμία στήριξη για το χειμώνα που είναι μπροστά και για όλο το 2021. Τα μέτρα που είχαν δοθεί στο παρελθόν ήταν για το 2020, τα οποία ένα 40% των καταστημάτων ούτε αυτά είχε πάρει έτσι κι αλλιώς. Και όσοι τα πήρανε, ακόμα έχει πάρα πολλούς που δεν έχουν πάρει ούτε καν το κεφάλαιο της επανεκκίνησης ή της περιφέρειας. Και μιλάμε ότι αυτά έπρεπε να είχαν δοθεί από το Μάιο και βρισκόμαστε στο Νοέμβριο. Τα έξοδα τρέχουν, οι υπάλληλοι είναι πάρα πολλοί που έχουμε και πρέπει να συντηρήσουμε. Και υπάρχει μεγάλη δυσκολία οικονομική για τις επιχειρήσεις μας αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει ελπίδα να αντέξει ο κλάδος αν δεν δοθεί κάποια στήριξη. Από εκεί και πέρα, οι καταστηματάρχες που μιλάμε καθημερινά είναι στα κάγκελα και δεν αντέχουν άλλο, θέλουν να γίνει κάτι. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θα προβούμε σε κάποιες κινητοποιήσεις. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για το τι θα είναι αυτές και θα καθυστερήσουμε λίγες μέρες λόγω ότι υπάρχει το Πανελλαδικό Συνέδριο που θα γίνει στην Τρίπολη της εστίασης. Τώρα την ερχόμενη Δευτέρα-Τρίτη, οπότε να δούμε και σε πανελλαδικό επίπεδο μήπως οργανωθούμε να κάνουμε κάτι πανελλαδικά, αλλιώς θα κινηθούμε σε τοπικό επίπεδο. Οπότε από την επόμενη Τετάρτη να περιμένουμε ανακοινώσεις για κινητοποίησεις? Ναι, τέλος της επόμενης εβδομάδος. Θα φανεί που θα έχει τελειώσει και το συνέδριο, θα έχουμε επιστρέψει για να μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε με τα μέλη μας για τα αποτελέσματα και να αποφασίσουμε στην πράξη πώς θα κινηθούμε. Μία παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι φαίνεται ότι η εστίαση εξ αρχής ήθελε να στηρίξει οποιαδήποτε υγειονομικά μέτρα γινόντουσαν για το θέμα της υγείας και την προστασία των πολιτών. Αλλά από τη στιγμή που ο σκοπός είναι καθαρά οικονομικός και το πώς θα συλλέξουν ποσά, γιατί όταν διπλασιάζουν ασταμάτητα τα ποσά των προστήμων και πολλαπλασιάζονται οι μέρες κλειστών των μαγαζιών και πολλαπλασιάζονται οι λόγοι που μπορούν να μας βάλουν πρόστιμο, χώρια ότι επί πολλούς μήνες είναι ασταμάτητα στο μάτι του κυκλώνα η εστίαση σε θέμα ελέγχων, πάει να πει ότι δεν αποσκοπεί στο απλά να προσέξουμε για το θέμα υγείας και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, αλλά να κοιτάξουν πώς θα μπορέσουν να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα ποσά από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Έχουν μπει υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να δίνουμε κάθε εβδομάδα έξτρα από αυτά που κάναμε τόσο καιρό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους λογιστές και για εμάς. Με οποιοδήποτε μικρό λάθος είναι τετραψήφιο το πρόστιμο. Ταυτόχρονα τα νέα που ανακοινώθηκαν είναι με 5 και 10 χιλιάδες ευρώ προστήματα για μικρά θέματα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Που σε μια επιχείρηση εστίασης καταλαβαίνετε ότι άμα είναι μεγάλος ο χώρος και ανοιχτός, ενώ ταυτόχρονα ο υπάλληλος πρέπει να φοράει μάσκα, να ελέγχει τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τα αντισηπτικά στα τραπέζια, να ελέγχει τα barcode και τα QR για τους πελάτες αν έχουν κάνει rapid ή αν έχουν κάνει το εμβόλιο τους. Και να πρέπει να κόψει τις αποδείξεις του, να πάει να συντονίσει όλο αυτό το κύκλο της επιχείρησης. Αν ένα λεπτό κάποιος τολμήσει να καθίσει σε κάποιο τραπέζι, να χαιρετήσει κάποιον πελάτη ή οτιδήποτε και να μας διαφύγει, αυτό αυτομάτως είναι ένα λουκέτο για την επιχείρηση. Εκεί εμείς αποσκοπούμε και εκεί εστιάζουμε ότι είμαστε κάθε μέρα κατηγορούμενοι που πρέπει να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Υπήρξαν περιπτώσεις προστήμων, τα οποία μετά ακυρώθηκαν καθώς σύμφωνα με ανακοινώσεις μπήκαν κατά λάθος. Πώς το σχολιάζει το γεγονός αυτό? Αυτό είναι πρόβλημα που υπάρχουν στον τρόπο που έχουν διατυπωθεί οι παραβάσεις που θα ελέγχονται, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, είτε στο θέμα το ποιοι ακριβώς είναι οι μη υπαίθριοι και ποιοι όχι. Το αν ο πελάτης απλά είναι σε αναμονή και περιμένει να πάρει τον καφέ για takeaway ή παραμένει μέσα στο κατάστημα π.χ.
για το τι ώρα έκανε το Rapid και τι ώρα ανέβηκε, τι ώρα δούλευε. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες τα οποία υπήρχαν προβλήματα στη σύνταξη του ΦΕΚ. Εμείς τα είχαμε θέσει από την πρώτη μέρα όταν τα είχαμε δει και τα περισσότερα δεν λύθηκαν. Οπότε γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις, όταν ξαναελέγχεται η κατάσταση, μπορεί να βγει και υπέρ του καταστήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.